Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές. Πού σας βρίσκουμε, είστε εδώ ή σε άλλο νομό? Σε άλλο νομό αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν... Είμαι στην περιοχή Κοζάνης, προς την περιοχή του Πολύμηλου. Κάνουμε μία, εδώ μαζί με έναν υπεύθυνο από την έδρα, κάνουμε μία επιτόπη αυτοψία για τους δρόμους. Εδώ έχει αρκετή χιονόπτωση αυτή τη στιγμή. Α, έχει αρκετή χιονόπτωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή όταν μιλάμε Πολύμηλο εννοούμε στην Εγνατία, στα Διόδια. Έχουμε φύγει προς το εθνικό δίκτυο το παλιό, προς ναι. Τα 9. Δώστε μας λοιπόν την εικόνα που υπάρχει αρχικά στη Δυτική Μακεδονία, να δούμε πού είναι τα προβλήματα. Να ξεκινήσω από την Καστοριά. Στην Εγνατία θα βρω κάποιο πρόβλημα? Κανένα απολύτως, κύριε Νατσούλη. Η Εγνατία είναι πεντακάθαρη, μαυρισμένη θα έλεγα. Έτσι χαρακτηρίζουμε στην ορολογία οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον αποχαιρετισμό τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εχθές το βράδυ, απλά από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 12.30 το βράδυ, μετά από σύσκεψη που είχαμε με τους αστυνομικούς διευθυντές των τριών νομών που είναι υπεύθυνοι για τον κάθετο άξονα και τον άξονα Πολυμήλου μέχρι τα Διόδια Παναγιάς, είχαμε την απαγόρευση για την κίνηση των βαρέων οχημάτων, των φορτηγών. Τώρα για να έρθουμε στην Καστοριά. Η Καστοριά από τις δύο αυτές μέρες που έχουμε τα καιρικά φαινόμενα και δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν και σήμερα με κάποιον τρόπο, θα το δούμε και αυτό στην πορεία της ημέρας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια... από πλευράς αποχιονισμών και τα λοιπά, ένα καλό διήμερο, πήγαν όλα καλά? Όλα πήγανε άριστα σε συνεργασία και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Νατσούλη. Όλα πήγανε άριστα θα έλεγα. Έχουμε είναι από τις περιπτώσεις που δεν είχαμε παράπονα όντως, δηλαδή πρέπει έχουμε να το καταγράψουμε αυτό. Αντιδημάρχους που είναι υπεύθυνοι για τον αποχιονισμό, οι οποίοι κάναν εξαίρετη δουλειά και είχαμε μια άριστη συνεννόηση. Και τα μηχανήματα της υπεύθυνων Καστοριάς, να υπάρχει τεράστια εμπειρία από ό,τι καταξέρουμε στην περιοχή μας, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι αποτυπώνονται και... Κάπως σας χάνουμε κύριε Μάνο, σας ακούμε βαθιά, κάπως λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, στο τηλέφωνο. Ναι, περιμένετε λίγο τώρα κύριε, καλύτερα, ναι. Είστε και... Υπάρχει μια τεράστια εμπειρία, έλεγα, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι αποτυπώνονται εκ του αποτελέσματος. Άρα, και λοιπόν... οι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για τον αποχαινισμό στους τρεις δήμους της Καστοριάς, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν είστε ευχαριστημένος από όλα όσα είχαμε από προχθές μέχρι και αυτή την ώρα? Ναι, υπάρχει μια άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλους τους νομούς θα έλεγα και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ελπίζω έτσι να συνεχιστεί και για την απορία. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι για τον αποχαιρετισμό να πούμε ακόμη, γιατί υπάρχει ένα ακόμη θέμα με άλλη σας όμως ιδιότητα, το οποίο προέκυψε χθες το μεσημέρι. Ποιο κύριε Νατσούλη, δεν σας άκουσα. Μιλάμε βέβαια για το θέμα της ανακοίνωσης που έχει βγάλει ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής του Άργους Οριστικού μετά την επίσκεψη των ΕΛΓΑ της Κοζάνης για το θέμα των αποζημιώσεων στους φασολοπαραγωγούς του νομού μας. Μιλάτε για εμπαιγμό που συνεχίζεται, μιλάτε ότι δεν θα πληρωθούν οι φασολοπαραγωγοί ούτε τον Φεβρουάριο και πάμε στον Μάρτιο. Εν τω μεταξύ αύριο έχουμε την κινητοποίηση και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο νέο για την κρυσταλλοπηγή με τα αυτοκίνητα που θα φύγουν από εδώ από την αερογέφυρα προς την κρυσταλλοπηγή. Ενώ αναφέρεστε και στους πολιτικούς άρχοντες του τόπου που ενώπιον σας όλων δεσμεύτηκαν για την επίλυση του προβλήματος να πάρουν άμεσα θέση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι την επομένη της συνεδρίας εκείνης ο κ. Τζικαλάγιας πήρε θέση και είπε κάποια πράγματα που αφορούν ίσως και το πρόσωπό σας κύριε Μάνο, γιατί αναφέρθηκε και σε ανθρώπους του χώρου της Νέας Δημοκρατίας που υπονομεύουν, όπως είπε, με δηλώσεις και εμφανίσεις τους, δεν σας είπε με το όνομα αλλά σας φωτογράφησε, το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον τόπο μας, αλλά και το έργο του βουλευτή.
Δεν θα ήταν να σχολιάσω τίποτα για τον κύριο, τα λεγόμενα του κύριου Τσιγκαλάκη. Δεν νομίζω ακριβώς ότι είπε αυτό ο κύριος Τσιγκαλάκης. Τώρα το ακούω από εσάς, κύριε Νατσούλη. Δεν τον έχετε ακούσει? Όχι, δεν ειλικρινά δεν ανατρέξτε να τον ακούσετε, να τρέξετε λίγο στο ηχητικό. Ίσως ανατρέψω για να το ακούσω. Πραγματικά αν έχει γίνει αυτή η δήλωση και θεωρώ ότι γιατί κανένας δεν υπονομεύει το έργο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Κάποιοι άλλοι υπονομεύουν το έργο της κυβέρνησης και τους έχουμε κατονομάσει εμείς. Mm. Όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και οι φορείς διαχρονικά με ανακοινώσεις μας. Υπάρχουν ονοματεπώνυμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάναν δημόσιες δηλώσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι κάποιων οργανισμών και που έλεγα συγκεκριμένα που ήταν υπεύθυνος για την αποζημίωση. Ας ανατρέξουμε και σε δηλώσεις προγενέστερες αυτών των ανθρώπων. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, κύριε Νατσούλη. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό που έστω και λέγαμε για 10 Φεβρουαρίου θα πληρωθούμε και ακόμα για μια φορά δεν τηρήθηκε αυτή η δέσμευση. Σε αντίθεση με την Πρέσπα που θα πληρωθεί κανονικά. Ναι. Με την Πρέσπα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ακριβώς την ίδια περίοδο, δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή με την Πρέσπα. Η Πρέσπα θα πληρωθεί όμως κανονικά και εμείς πάμε για Μάρτιο, πρώτα ο Θεός. Υπεύθυνη για όλη, θα έλεγα, τη διαδικασία της αποζημίωσης και των πληρωμών των αγροτών έως όπως υπήρχαν οι δεσμεύσεις, αυτοί ας απολογηθούν, κύριε Άτσου. Μάλιστα. Παίρνουμε και μηνύματα. Το πήρα από χθες. Μόλις βγήκε αυτή η ιστορία από ένα φίλο μας που μας λέει ότι σας παρακαλώ θίξτε το θέμα των μη αποζημιώσεων και των εμπεγμών των καστοριανών φασολοπαραγωγών. Τους 1.000, πόσο μου γράφει εδώ πέρα το μήνυμα, τους 1.045 που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχω και παιδί που σπουδάζει στην Κέρκυρα. Δεν έχω χρήματα ούτε για καύσιμα, ούτε για λιπάσματα. Χρωστάμε παντού. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τον τόπο σας και τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Αυτά μας γράφουν οι άνθρωποι σας εδώ. Κύριε Νατσούλη, τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή θέματα που αφορούν την κοινωνία και την καθημερινότητα των ανθρώπων, τα είχαμε θίξει και εμείς και με τις επιστολές μας και σε συγκεντρώσεις δύο στις οποίες έγιναν και ιδιαίτερα στη δεύτερη που ήταν αρκετή αιρετή από την περιοχή του νομού Καστοριάς, τα αναδείξαμε και εστιάσαμε σε αυτά. Γιατί αν για πολλούς φασολοπαραγωγούς είναι μονοκαλλιέργεια το φασόλι, δεν υπάρχουν έσοδα από άλλη αγροτική δραστηριότητα και με το ύψος της καταστροφής που έχει υποστεί η φασολοκαλλιέργεια, τα έσοδα που είχαν από την πώληση του προϊόντος ήταν πενικρά. Και είχαμε τονίσει ότι θα προκύψουν τέτοιου είδους θέματα. Και όλα το είχαμε δείξει και σε συνάντηση που έγινε στην ΠΕ Καστοριάς, παρουσία του κυρίου Λιπουρέτου. Ο αριθμός ο οποίος αναφέρατε των ανθρώπων που έχουν κάνει έτσι για αποζημίωση για την κοινωνία του νομού Καστοριάς είναι τεράστιος. Είναι 1045 οικογένειες αυτή τη στιγμή με αυτό το θέμα αγωνιούν. 1045! Και το είχαμε αναδείξει και στις επισκέψεις μας που έγιναν κεντρικά στην Αθήνα στο γραφείο του κυρίου Ρέτζου, που έγινε και μία σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς που υπάρχουν κεντρικά και είναι υπεύθυνοι για τις αποζημιώσεις σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Είναι άλλο. Και θα δημιουργηθούν προβλήματα τέτοιου τύπου. Κύριε Μάνο, για να μην το ξεχάσω μόνο, η συνέντευξη του κύριου Τσιγκαλάκη, πέρα από όλα όσα είπε για αυτούς που υπονομεύουν το έργο της κυβέρνησης και του βουλευτή από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είπε και κάτι ακόμα που αφορά εσάς τους παραγωγούς, τους καστοριανούς παραγωγούς. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοποιήσεις. Και είπε ότι κάποιοι καστοριανοί παραγωγοί είναι αυτοί που ελληνοποιούν ξένα προϊόντα. Αν έχει στη διάθεσή του κάποια στοιχεία, ας τα καταθέσει στην εισαγγελία. Επί Υπουργείας Μάκη Βορύδη υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο πλέον που έχει τσουχτερά πρόστιμα και έχει ποινικοποιηθεί η ελληνοποίηση.
Αν ο βουλευτής του νομού μας έχει κάποιες στοιχεία, οφείλει να τα καταθέσει. Μάλιστα. Στον εισαγγελέα. Εισαγγελέα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαρκούλη. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βορύδης άφησε ένα πολύ σημαντικό έργο στο θέμα των ελληνοποιήσεων. Πριν από την νομοθετική ρύθμιση που ο ίδιος κατέθεσε και πλέον είναι νόμος του κράτους, τα πρόστιμα για τέτοιου είδους πράξεις ήταν πενικρά, έφτανε το ανώτερο ήταν μέχρι 15.000. Και τώρα βλέπουμε ότι με το νέο νόμο τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει και η αφαίρεση αδείας λειτουργίας εμπορικής δραστηριότητας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβεί σε αυτή την πράξη. Υπάρχει και σε εξέλιξη η ολοκλήρωση ενός project που είχε ξεκινήσει το 2007 επί Υπουργείας Αλέξανδρου Πονδού που αφορά τον τρόπο ταυτοποίησης των προϊόντων μας. Άρα τι εννοείται, ότι ο κύριος Τσικαλέγας ρίχνει με αυτές τις δηλώσεις λάδι στη φωτιά? Τώρα τι εννοείται ακριβώς, γιατί το λέτε αυτό? Όχι, δεν εννοώ αυτό, κύριε Νατσούλη. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που λειτουργούν στο βουλευτή, οφείλει να τα καταθέσει. Μάλιστα. Στην εισαγγελία για να κάνει τη δουλειά της και αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κύριε Μανώ. Αύριο αλλάζει κάτι? Η ώρα είναι ίδια, συγκεντρώνεστε αερογέφυρα, δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό των κινητοποίησεων? Αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, δεν έχω πληροφορήσει από τα παιδιά. Εντάξει, από τη λόγω της ιδιότητάς μου αυτή τη στιγμή είμαι εκτός του Λουμού Καστοριάς. Νομίζω θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των φορέων το μεσημέρι. Και αν αλλάξει κάτι, πρέπει να σας ειδοποιήσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μανώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.